Αγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομοι Αποστόλων Δωδεκάς, Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, οι καλώς αφήσαντες στεφανοθέντες, πίστε πρεσβεία, το ελεητήνε της ψυχάς μόνο. Το κήρυγμα ευσεβές ακροατήριο. Το κήρυγμα της περασμένης Κυριακής εδώ στην αίθουσα ήτανε ελεγκτικό. Ήτανε πολεμικό. Ήτανε εναντίον της τηλεοράσεως. Εξηγήσαμε ότι ο πόλεμος εναντίον της τηλεοράσεως δεν γίνεται εναντίον της συσκευής της τηλεοράσεως, γιατί η συσκευή της τηλεοράσεως είναι ένα έξοχο δείγμα της δημιουργικότητος του ανθρώπου, είναι μια εικόνα τρόπον την της πανταχού παρουσίας του Θεού. Λέμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά και ο άνθρωπος είναι πανταχού παρόν, διότι είναι μικρός Θεός ο άνθρωπος και στέκεται σε ένα μέρος ο άνθρωπος και με τα ερτζιανά κύματα ευρίσκεται σε όλα τα σημεία της γης, σε όλα τα σημεία του κόσμου. Τροποτινά ο άνθρωπος, μικρός Θεός, δίνει την παρουσία του σε όλα τα πλάτη και τα μήκη του πλανήτου μας. Και πέραν ακόμα, φοβερό το θέαμα, τρομερό το θέαμα, το οποίο δεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Μέγα πράγμα αυτό. Πράγμα το οποίο δεν το δεχτήκανε παρακαλώ στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών, που κυματίζουν εκεί 155-160 σημαίες, κάποιος αντιπρόσωπος ευσεβούς έθνος είπε ότι πρέπει να αρχίσουμε από το Α. Το δε Α ποιο είναι? Να γράψουμε πάνω, ψηλά, πάνω στην κορυφή των Ηνωμένων Εθνών, ότι ο άνθρωπος, ο Θεός έπρεσε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση είναι αυτή. Όχι! Φωνάξανε. Η πλειοψηφία ήταν κατά. Και από την ώρα εκείνη κατεδίκασαν το συνέδριο των οργανισμών αυτών εις αδράνεια πλέον. Δεν μπορεί. Από εκεί αρχίζουν. Λοιπόν, όλα αυτά τα επιτεύγματα που πραγματοποιεί ο άνθρωπος δεικνύουν ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του το αίσθηκτο της δημιουργικότητος. Το αίσθηκτο το οποίο αυτός ο Θεός δημιούργησε, εφύτευσε στην καρδία του ανθρώπου, ώστε κατακυριεύσε της γης ολοκλήρου. Δεν είμαστε λοιπόν εναντίον της συσκευής ως μηχανήματος, ούτε εναντίον ουδενός άλλου μηχανήματος που δημιουργεί η επιστήμη, η οποία όπως είπα είναι δώρον του Θεού. Αλλά είμαστε εναντίον της καταχρήσεως της τηλεοράσεως. Διότι ενώ η τηλεόραση μπορεί να μπορούσε να γίνει φωνή του Χριστού, που να ακούεται η φωνή του Χριστού στα πέρα του κόσμου, εν τούτης η τηλεόραση κατήντησε ιδιαίτερως στην πατρίδα μας φωνή του διαβόλου. Και ως όργανο του διαβόλου καταπολεμείται από όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν εις την γη αυτήν να μην επικρατήσει η βασιλεία του Σατανά, αλλά η βασιλεία του Χριστού. Είπαμε τα στιβαρά συνεπίας, τα επιπτώσεις που έχει η τηλεόραση επάνω εις τον άνθρωπο και ιδίως εις την νεανική και παιδική ηλικία. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Αυτό είναι το σύνθημα προχωρικό και γραπτό της συναντήσεώς μας. Είσαστε τότε στην προηγούμενη συγκέντρωση, θα ήταν περίπου 2-3 χιλιάδες άνθρωποι. Εάν και οι 3 χιλιάδες ακροατές
οίκον και εφήρμοζον το σύνθημα αυτό, τότε οποίος ο θρίαμβος του Χριστού, μια νίκη του Σταυρού θα ήταν αυτή. Δεν γνωρίζω ποια αποτελέσματα είχε αυτή η ζωηρά προτροπή. Μερικές εφημερίδες μας ηρωνεύτησαν. Δεν πειράζει. Είμαστε συντισμένοι στα ηρωνία του κόσμου τούτου. Εμείς αποβλέπουμε στο πρακτικό αποτέλεσμα και είμαστε βέβαιοι ότι ο αριθμός εκείνων οι οποίοι κλείνουν τα τηλεοράσεις, όχι μόνο μέσα στην Αθήνα, αλλά και πέραν των Αθηνών, στα διάφορα μέρη της πατρίδος μας, συνεχώς αυξάνουν. Τα αυτά ελέγαμε στην προηγούμενη Κυριακή. Αλλά εάν κάποιος μοντέρνος άνθρωπος ευρίσκεται το εδώ στην αίθουσα και άκουε το σύνθημα αυτό «κλείστε τις τηλεοράσεις», θα έλεγε, θα μας έλεγε, «Πάτερ μου, ερχόμεθα στο κήρυγμα. Δεν κάνεις τίποτα άλλο να κατηγοράς τον πολιτισμό, να κατηγοράς όλα στα προόδους που εισημείωσε ο κόσμος. Και είσαι όλο άρνησης. Μη όλο μη είσαι. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι εμείς είμαστε κοινωνικοί άνθρωποι? Δεν καταλαβαίνεις ότι εμείς δεν ζούμε στο φεγγάρι και στους πλανήτες, αλλά κατοικούμε μέσα εις πολιτείας, εις συνωνίας, εις πόλης? Ότι έχουμε οικογενείας, γυναίκας και παιδιά? Ότι έχουμε ποικίλες συνδέσεις με τον κόσμο? Τι θες δηλαδή με τα αυτά τα κηρύγματα που κάνεις, σαν να μας λες να αφήσουμε τα σπίτια μας, τις γυναίκες, τα παιδιά μας, τις εργασίες μας, να φύγουμε από το κλεινό άστι, από την πόλη αυτή και να πάμε στα ψηλά βουνά, να πάμε στα μοναστήρια και εκεί να κρατούμε κομποσκίνη και συνεχώς ακατάπαστο να λέμε το Κύριε Λέησον, καλογέρος θέλεις να μας κάνεις? Τι έχουμε να απαντήσουμε? Όχι αδελφοί, ούτε εγώ θέλω να σας κάνω καλογέρους, ούτε θέλω να σας στείλω στα βουνά επάνω να ασκητεύσετε με κομποσκίνια, αλλά ούτε και ο Χριστός το θέλει αυτό το πράγμα. Διότι μέσα στο Ευαγγέλιο του είπε ο Χριστός, φαίνεται ο Χριστός, ότι ο Χριστός επέρασε τον περισσότερο τον όλο σχεδόν χρόνο της ζωής του πλην ελαχίστων διαλυμάτων. Έζησε ο Χριστός μας μέσα στην κοινωνία, έζησε. Έζησε κοντά στο λαό, έζησε κοντά στους ψαράδες που άπλωναν τα δίκτυα του μέσα στη θάλασσα. Έζησε κοντά στον αγρότη που από τη ζωή την αγροτική πήρε τις σπουδαιότερες εικόνες. Έζησε κοντά στο πτωχό λαό. Έζησε, εκοιμήθηκε κοντεπάνω στις ακρογιαλιές και πήγε στα σπίτια για να βρεθεί σε γάμο, να ευλογήσει το γάμο, και σταμάτησε ακόμα στο λιοπύρι του καλοκαιριού σε μια πηγή και έκανε διδασκαλία με μια διαφθαρμένη γυναίκα, μια απόρνη γυναίκα. Και τα χέρια του τα Άγια εθόπευσαν, εχάδεψαν τα κεφάλια πτωχών παιδιών, ξυπόλυτων παιδιών. Κοντά στο λαό, μέσα στην κοινωνία μας θέλει ο Χριστός. Και όπως το αλάτι είναι ανακατεμένο στο φαΐ, έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε ανακατεμένοι μες στην κοινωνία για να λατήσουμε την κοινωνία. Εμείς είστε το φως και το άλλος του κόσμου. Και όταν πια πλησίαζε να φύγει από τον κόσμο τούτο και απίθυνε στον ουράνιο πατέρα την σπουδαία εκείνη αρχαιαρχική προσευχή, είπε τα εξής αθάνατα λόγια. «Ερωτώσε», λέει, «πάτερ». «Σε παρακαλώ, πατέρα». Τι παρακαλεί? «Σε παρακαλώ, πατέρα». «Δεν σε παρακαλώ, είναι άρης αυτούς εκ του κόσμου. Δεν σε παρακαλώ τώρα να τους πάρεις από τα Ιεροσόλυμα και να τους πας μακριά στην έρημο και εκεί πια μακριά από τον κόσμο να ζήσουν με την ανάμνηση του ονόματός μου. Αλλά όχι, σε παρακαλώ, είναι τηρήσεις αυτούς εκ του κόσμου. Θα μείνουν στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία. Θα παλέψουν, θα αγωνιστούν, θα θυσιαστούν, θα διαδώσουν τις ιδέες μας». Δεν μας θέλει λοιπόν ο Χριστός από κόσμος, αλλά εγκοσμίως, μέσα στον κόσμο αυτόν, να εργαστούμε, να κοπιάσουμε, να δώσουμε τη μεγάλη μάχη να επικρατήσει το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, άλλα θα πεις, α, εκείνα τα μη,
Έχει θρησκεία μη. Καλά αυτά, αλλά η θρησκεία έχει μη. Ναι, τι να κάνουμε, εκείνα τα μη που έχει η θρησκεία είναι που σκανδαλίζουν πολλούς και θέλουν με τη γομολάστιχά τους να τα σβήσουν και να μην υπάρχουν αυτά τα μη. Αυτά τα μη είναι σωτηριώδη μη, είναι ευεργετικά μη για την ανθρωπότητα. Κι όπως στο δρόμο που βαδίζομαι από την Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη, στους μεγάλους δρόμους, στις αρτηρίες τις μεγάλες, στα διάφορα διαστήματα, η τροχέα έχει στήσει, έχει τοποθετήσει πινακίδες που προειδοποιούν τον άνθρωπο. Αλλού μένει να τρέχει περισσότερο, αλλού ο λιγότερο, αλλού να σταματάει, αλλού να προσέχει τέλος πάντων στην οδηπορία του, στο βάδισμά του, στο τρέξιμό του, και γράφει πινακίδες κίνδυνος θάνατος, κόκκινες πινακίδες, κατά πρόμοιον τρόπο και η θρησκεία μας έχει πινακίδες, ουράνιες πινακίδες, που δεν έθεσε η τροχέα, όχι η τροχέα, όχι η αστυνομία, όχι ο άνθρωπος. Σε διάφορες στροφές, μια αδιοπορία είναι η ζωή μας, και σε διάφορες στροφές της ζωής μας έχει τοποθετήσει ουράνιες πινακίδες, γραμμένες με το αίμα του Θεανθρώπου, και μας λένε μη, σωτηριώδη μη. Και αν αυτά τα μη άκουε η ανθρωπότητα, κανένα δυστύχημα θα έμεινε στον κόσμο και η γη αυτή θα ήταν ο παράδεισος. Και όπως εγκληματίας είναι εκείνος και τιμωρείται αυστηρά, ο οποίος τη νύχτα θα πάει στον δρόμο να αφαιρέσει τις πινακίδες, τα διάφορα σήματα της τροχέας, έτσι εγκληματίας, και περισσότερο εγκληματίας είναι εκείνος ο οποίος θέλει να αφαιρέσει τα ουρανίας πινακίδας. Ποιες είναι οι πινακίδες? Μη φωνεύσεις. Ούτε μυρμήγκι, γιατί με μυρμήγκι δεν μπορεί να το φτιάσεις. Μη κλέψεις, μη πορνεύσεις, μη μοιχεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Αυτά είναι τα ουράνια, οι ουράνιες πινακίδες που έστησε εις τον κόσμο ο Θεός. Όχι για να περιορίσει τον άνθρωπο, αλλά για να τον κάνει τον άνθρωπο να ευτυχεί. Και δεν έχει μόνο τα μη η θρησκεία μας, έχει και τα ναι. Δεν έχει μόνο τα όχι, τα σωτηριώδη όχι. Αλλά έχει και τα ναι, και τα ναι που έχει η θρησκεία μας είναι τα περισσότερα. Παράδειγμα είναι ο Παράδεισος. Μέσα στον Παράδεισο είχε εφυτεύσει ο Θεός χιλιάδες δέντρα. Δεν είπε ο Θεός από ένα μόνο δέντρο θα τρως. Όχι, θα τρως από όλα τα δέντρα. Θα ξαπλούνει στα χέρια σου, στα κλαδιά, το δέντρο που έχουν τους ευχήμους χυμού, του καρπούς. Θα έχεις το δικαίωμα να τρως από όλα τα δέντρα. Από ένα μόνο δέντρο δεν θα τρως. Ήταν μεγάλο αυτό, ήταν σπουδαίο. Μικρά ήταν η εντολή αυτή του Θεού. Έτσι και ο Θεός ο Χριστός στον κόσμο αυτόν που δημιούργησε τόσα ωραία πράγματα δίνει στον άνθρωπο την ελευθερία να απολαύσει όλα τα ωραία της γης πλην αμαρτίας. Ουδέν απόβλητον, με τα ευχαριστίας λαμβανόμενων παρά του ανθρώπου, λέγει το Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνο άρνησης. Όχι, είμαστε και θέσεις. Και απόψε, δεν θα θελήσω να συνεχίσω άλλο μη, γιατί και αυτό το μη που σας είπα, επάνω στους ώμους σας στενοχωριέστε μερικοί. Ναι, τώρα με να μου πείτε. Και μάλιστα μερικοί μετράτε και τις ημέρες, έμαθα κάποιος λέει, εγώ λέει μέχρι τη Λαμπρή θα το κρατήσω λέει αυτό, μετά τη Λαμπρή λέει, ας με σχολέσει ο Θεός. Λοιπόν, έτσι είναι. Συνεπώς, να συνεχίσω τα μη, φοβάμαι μήπως έρθω μια μέρα εδώ στην αίθουσα και βρεθώ με αδιανά τα καθίσματα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ τέτοιο φόβο, δεν τον έχω τέτοιο φόβο. Τα μη θα τα λέμε εμείς τα μη, όπως σας είπα, όπως η τροχέα θέτει τα διάφορα σήματα εις τους δρόμους, και εμείς σαν τροχονόμοι του Θεού θα στείλουμε στο δρόμο της ζωής τα σωτήρια σήματα και ευτυχείς οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε, βλέπουν, διαβάζουν και τα συστήματα αυτά, τα σήματα αυτά της ζωής. Σήμερα λοιπόν είπαμε στο προηγούμενο να σας αναπαύσω λίγο, να μην στενοχωριέστε τόσο πολύ. Να δώσω και μια απολογία και εγώ σε αυτούς οι οποίοι με κατηγορούν ότι ο Κύρικας Αυγουστίνος είναι όλο μη. Λοιπόν, σήμερα δεν θα πούμε, θα πούμε και ναι. Όχι μόνο ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο όχι, είναι όχι, αλλά είναι και ναι. Έκλεινον εκ κακού και επίησον αγαθών. Έτσι λέγει ο Ψαλμωδός.
Λοιπόν, είπαμε στην προηγούμενη Κυριακή, είπαμε κλείστε τις τηλεοράσεις. Τώρα απόψε θα πούμε ανοίξτε τις τηλεοράσεις. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Μου καλά λένε ότι τέλος πάντων χθες την άλλη προηγουμένη Κυριακή μας είπε κλείστε τις τηλεοράσεις. Τώρα μας έρχεται σήμερα αντιφάσκον με τον εαυτόν του κατά τρόπον ανεπίτρεπτον μας λέγει εκεί πέρα ανοίξτε τις τηλεοράσεις. Επιμένω κλείστε τις τηλεοράσεις. Και επιμένω ανοίξτε τις τηλεοράσεις. Αν μπορούσα να σας πείσω απόψε, αν είχα το χάρισμα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αν είχα δύναμη δημοσθένους, αν είχα δύναμη αγγελική και αρχαγγελική, να σας πείσω να ανοίξετε τις τηλεοράσεις. Πού είναι κλειστές, κλειστές, κλειστές. Τις έχει κλείσει ο Σατανάς. Και αν κατορθώσουμε και εγώ που σας ομιλώ και εσείς που με ακούσετε να ανοίξουμε τα τηλεοράσεις αυτές, τότε σας δίνω μια υπόσχεση, σας δίνω ένα λόγο που δεν είναι λόγος αδιανός, ένας λόγος μάταιος, ένας λόγος ουτοπία, αλλά μια πραγματικότης, από ερπετά που ήμεθα, που σειρώμαθα μέσα εις την λάσπην και μέσα εις τον βούρκον και εις την αηδία, από ερπετά θα γίνομαι αετή χρυσάετη, που θα πετούμε ψηλά, πολύ ψηλά και θα διαγράφουμε κύκλους φωτεινούς εις τον κόσμο του Θεού. Λοιπόν, τι είναι αυτές οι τηλεοράσεις. Κλείστε τις τηλεοράσεις της γης, του διαβόλου. Ανοίξτε τις τηλεοράσεις του Θεού. Τρεις τηλεοράσεις σας δείξω απόψε. Νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Και εσείς θα διαλέξετε. Λοιπόν, η πρώτη τηλεόραση είναι πολύ κοντά μας. Πολύ κοντά μας είναι. Δεν ανάγκη να ταξιδέψουμε στον Άρη, στα άστρα, να πούμε σε πυράβλους. Κι όμως αυτή η τηλεόραση υπήρχε κάποιος, μια τέτοια τηλεόραση που θα σου μιλήσω απόψε την είχε κάποιος. Ποιος? 400 χρόνια π.Χ. Έλα πάλι παράξενα πράγματα. 400 χρόνια π.Χ. δεν υπήρχε τηλεόραση. Οι άνθρωποι είχαν ως μόνο τηλεόραση τα μάτια τους. Κι όμως εδώ στην Αθήνα που κατοικούμε περάσανε μεγάλα πνεύματα. Είναι τόπος μεγάλων ανθρώπων η Αθήνα. Αν και εγώ περισσότερο από όλα τα πρόσωπα που περάσανε από την Αθήνα είναι ο Παύλος ο Απόστολος ενώπιον του οποίου εκμηνεγίζεται πάσα άλλη προσωπικό της. Και είναι καύχημα των Αθηνών ότι εδώ εστάθη εις το επισημότερο βήμα του κόσμου εις τον Άγιον Πάγο και κήρυξε την ομιλία του, την σπουδαιότητά του. Ένας άλλος 400 π.Χ. Χριστού, εδώ που περπατάμε, εδώ που ήμεθα, ένας γεροντάκος 70 χρονών, περπατούσε στους δρόμους εδώ της Αθήνας, πάμπτωχος, σαν τον Αζωραίο, πολύ πτωχός, φιλόσοφος, που ζούσε εδώ στην Αθήνα μέσα, και προσπαθούσε να διδάξει τους ανθρώπους οι οποίοι τελευταίως αντί του μάνα χωλήν τον επότισαν με το κόνιον ή το Μπάρμπα Σοκράτης. Λοιπόν, ο Μπάρμπα Σοκράτης πήρε κάποτε στο μαντίον των αδελφών και ρώτησαν το μαντίον των αδελφών δεν μας λέτε στην Αθήνα και στην Ελλάδα ποιος είναι ο πιο σοφός από όλους. Και το μαντίον των αδελφών απήντησε ότι ο πιο σοφός από όλους είναι ο Σοκράτης. Έχει πολλούς σοφούς στην Ελλάδα, αλλά στην κορυφή είναι πάνω ψηλά, είναι ο Σοκράτης. Το είπα στο Σοκράτη. Δεν ξέρεις, το μαντίον των αδελφών σου δίνει πιστοποιητικό. Σου δίνει μαρτυρία ότι εσύ είσαι ο πιο σοφός στον κόσμο όλο. Λέει, τι σοφός είμαι εγώ, λέει. Άρχισε να εξετάσει τον εαυτόν του. Και από την εξέταση που έκανε, έβγαλε τα εξής συμπεράσματα. Πρώτο συμπέρασμα έβγαλε ότι αυτοί οι άλλοι ξέρανε μερικά πράγματα, αλλά εκείνα τα λίγα πράγματα που ξέρανε υπερηφανευόντανε και φανταζόντανε ότι τα ξέρουν όλα, ενώ δεν ξέρανε τίποτα, και κατέληξε ο Σοκράτης στο συμπέρασμα ότι εν είδα, ότι ουδέν είδα. Ότι αυτό που ξέρω είναι μια σταγόνα απέναντι όλου του κενού. Και αυτό που είπε ο Σοκράτης εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, αδελφοί μου. Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες ομολογούν ότι αυτά που ξέρουν εν σχέση με αυτά που δεν ξέρουν
Τα μυστήρια, τα απίθανα μυστήρια είναι εν είδα ότι ουδέν είδα. Και είπε ακόμη κάτι άλλο. Και είμαι σοφός, λέει, γιατί ενώ άλλοι, λέει, κοιτάζουν τις πέτρες, τα αστέρια, τα απειλικά πράγματα και προσπαθούν να ερευνήσουν τη φύση, αυτοί λέει ξεχάσανε το σπουδαιότερο πράγμα να εξετάσουν. Ξεχάσανε να ερευνήσουν τον εαυτό τους. Και τότε έρεψε το μεγάλο σύνθημα, το αιώνιο σύνθημα, το γνώ της αυτών, το οποίο αντίστοιχο είναι επάνω στην επιόρουσα ομιλία του Χριστού, ο πρώτος μακαρισμός, το ίδιο είναι πλατύτερο και βαθύτερο του Χριστού, ότι μακάρι το χείδο πνεύματι, ότι αυτόν είναι στην βασιλεία των ουρανών. Να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Μάλιστα. Εάν υπάρχει κάτι που είναι άγνωστο, είναι ο εαυτός μας. Πυκνές τα πάθη μας σαν πυκνά σύννεφα, όπως όταν ταξιδεύεις στους δρόμους και βρεθείς μέσα σε ομίχλη, έχεις ορατότητα μηδέν και το αυτοκίνητο σταματά και κάνεις την προσευχή σου, μηδέν ορατότης, μηδέν ορατότης. Έτσι και εμείς μια ομίχλη, φοβερά ομίχλη, η ομίχλη του εγωισμού εσκέπασε τον εαυτό μας και έχουμε ορατότητα μηδέν. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από τον εαυτό μας. Δεν εξετάζουμε τον εαυτό μας. Δεν ερευνούμε τον εαυτό μας. Δεν έχουμε γνώση του εσωτερικού μας κόσμου. Ερευνά ο άνθρωπος τα πάντα. Υπήρε ένα πετραδάκι. Περιμέναμε στον αιώνα μας να πάρει ένα πετραδάκι. Και να το μελετούν. Πόσα χρόνια το μελετήσαν το πετραδάκι? 30 χρόνια, 40 χρόνια. Μελετούσανε. Έως ότου τα ανοίξανε. Φου, ήλιος. Ήλιος. Θεέ μου. Μέσα σε ένα πετραδάκι ουρανίου υπάρχει πλανητικό σύστημα. Πλανητικό σύστημα. Φτάνει ένα πετραδάκι του ουρανίου να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Ηρεύνησε λοιπόν το άτομο. Ηρεύνησε τώρα τελευταίως η περιέργεια του ανθρώπου ακατανίκητος και ασύγητος. Στρέφεται να ανακαλύψει, να ανεβεί και πάνω στα άστρα για να ανακαλύψει εκεί άλλα πράγματα και άλλα όντα. Ερευνά τα πάντα ο άνθρωπος. Ένα δεν ερεύνησε. Γι' αυτό θα καταντήσουμε, δεν ηρέμησε τον εαυτό του. Ο δε αυτός μας είναι δύο σύμπαντα υπάρχουν στον κόσμο. Το ένα σύμπαν είναι το υλικό σύμπαν. Το υλικό σύμπαν που βλέπουμε όλοι μας, το μεγαλειώδες αυτό σύμπαν που δημιούργησε ο Θεός. Και το άλλο σύμπαν, απείρως ανώτερον, είναι το άρατο σύμπαν και το άρατο σύμπαν κλείεται μέσα στα βάθη του ανθρώπου. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός σήμερα. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων ζημιωθεί την ψυχή αυτού ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ω ψυχή, ο κόσμε, απέραντε και αιώνιε κόσμε. Χίλια χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος στη γη και να ερευνήσει τον εαυτόν του δεν θα φτάσει ποτέ στους πυθμένας του εσωτερικού κόσμου. Και όπως οι πυθμένες θαλάσσεις είναι αόρατες κατά παρόμοιον τρόπο και τα βάθη της ανθρωπίνης καρδίας είναι ανεξερεύνητα. Χρειάζεται έρευνα. Και αυτή την έρευνα την έκανε ο Σωκράτης και εξήταζε τον εαυτόν του και έριπτε το μικροσκόπιο στα βάθη της ανθρωπίνης καρδιάς και έλεγε ότι το γνώθησε αυτό. Ένας σοφός νεότερος σοφός έγραψε ένα βιβλίο που μεταφράστηκε σε όλο τον κόσμο. Και έγραψε «Ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος». «Ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος». Άγνοια. Γιατί άγνοια? Γιατί δεν εξετάζουμε τον εαυτό μας. Η αυτοεξέταση είναι η τηλεόραση. Η αυτοεξέταση που κάνεις μόνος σου. Εισερχόμενος στα μείον της ψυχής σου. Και όπως ένας παλιός αυτοκράτορας στη Ρώμη, κάθε βράδυ που ευράδιαζε, εξήταζε τον εαυτόν του, τι έκανε, τι παρέλειψε, τι αρχαίοι φιλόσοφοι, έτσι εσύ πρέπει να ερευνάς τον εαυτόν σου, και να καθρεφτίζεσαι μέσα στον αιώνιο νόμο του Θεού, και να ερευνάς τα βάθη της ψυχής σου, και τότε θα δεις, δεν θα λες πια αυτό, εγώ είμαι ο πιο άγιος άνθρωπος του κόσμου, και δεν θα λες ότι εγώ είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, δεν είμαι. Τότε θα συντριβείς
τότε θα είδεις ότι τα αμαρτήματά σου είναι αναρρύθμιτα. Αυτός λοιπόν ο σοφός, ο Καρέλ, απέδειξε ότι ως προς την γνώση του ανθρώπου, ως προς την ανθρωπογνωσία, όχι τη φυσιογνωσία, ως προς την ανθρωπογνωσία, είμαι τα μηδέν. Η επιστήμη η οποία είναι πίσω από όλες τις επιστήμες, πίσω, πολύ απίσω, είναι η επιστήμη της ανθρωπίνης καρδιάς. Η τηλεόραση λοιπόν είναι αυτοεξέτασης, την οποία πρέπει να κάνεις μόνος, την οποία πρέπει να κάνεις εν οικογενειακό συμβουλίο, την οποία πρέπει να κάνεις προπαντός κάτω από ένα λαμπτήρα μεγάλο που ρίπτει μεγάλο φως και θα φανερώνει όλα. Γι' αυτό ξέρεις αυτή που να την κάνεις όχι απλώς με λιχνάρι, αλλά με ήλιο που θα φωτίσει τα μάτια της καρδίας σου, είναι ιερά εξομολόγηση. Μεγάλο πράγμα, ιερά εξομολόγηση. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Αλλά όχι όπως γίνεται σήμερα εξομολόγηση, αλλά όπως την θέλει ο Χριστός, όπως την θέλει το Ευαγγέλιο, όπως την θέλει η ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Μέσω ερεύνης του εαυτού μας, άριστον, είναι ιερά αυτοεξέταση. Είναι η εξέταση η οποία γίνεται στο σπουδαστήριο, στην εξομολόγηση μέσα. Και όποιος βγαίνει από την εξομολόγηση, αισθάνεται τον εαυτόν του ότι παίρνει φτερά και πετά στον ουρανό. Και όπως είπε ο Λοστογεύσης, που κάποια γυναίκα τον συνεβούλευε, παιδάκι μου σοφός είσαι, αλλά έχεις ένα αυτό, δεν πήγες ποτέ να εξομολογηθείς. Και αυτός ο σοφός άκουσε αυτή τη γυναίκα, τη Ρωσίδα, γιατί οι Ρωσίδες είναι πολύ ευλαβείς στην εποχή εκείνη και σήμερα ακόμα, και πήγε σε ένα πνευματικό, σε ένα στάλ, και εξομολογήθηκε για πρώτη φορά ο Δοστογεύσης, το μεγάλο αυτό πνεύμα, το προφητικό πνεύμα, και όταν βγήκε από την εξομολόγηση έλαμπε το πρόσωπό του από τη χαρά και έγραψε στα συγγράμματά του ή στα περίφημα συγγράμματά του, έγραψε: όταν εξομολογήθηκα, παράδεισος εφύτρωσε στην καρδιά μου. Φύτρωσε στην καρδιά μου. Λοιπόν, είναι το πρώτο τηλεόραση που συνιστούμε, είναι η εξέταση του εαυτού μας. Η αυτοεξέταση, η ιερά εξομολόγηση. Μπρος, 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 σκοριασμένη τηλεόραση. Ανοίξετε, πατήστε τα κουμπιά και τότε ένας κόσμος απέραντος θα προσέστη ενώπιον σας. Θέλετε, ποια τηλεόραση είναι αυτή? Η άλλη τηλεόραση ποια είναι? Η άλλη τηλεόραση είναι οι τηλεοράσεις, εγώ τηλεόραση δεν έχω δει. Αλλά ακούω ότι οι τηλεοράσεις που υπάρχουν στα σπίτια είναι διάφορες μάρκες. Και δεν ξέρω τι μάρκα έχετε. Ούτε ξέρω, και μόνο ξέρω ένα, ότι κάποιος προχθές αναστέναζε και έλεγε: αχ, λέει, αχ, λέει, παρεθήκαν πια τις μαύρες τηλεοράσεις. Θέλουμε έγχρωμες. Περιμένουν έγχρωμες. Έγχρωμες τηλεοράσεις. Που να παρουσιάζουν τα πράγματα με τα χρώματα όπως είναι. Είναι στα αυτά. Λοιπόν, εγώ έχω σήμερα πλην της πρώτης τηλεοράσεως που είναι μυστική τηλεόραση σε εκλεκτών ψυχών, να σας συστήσω και μια άλλη τηλεόραση, έγχρωμο τηλεόραση. Με όλα τα χρώματα. Με όλα τα χρώματα της ύλιδος. Με όλες τις αποχρώσεις. Είπα στην προηγουμένη τηλεόραση, ανέφερα το Σοκράτη ως παράδειγμα. Εδώ στη δεύτερη τηλεόραση θα αναφέρω ως παράδειγμα το Μέγαν Αντώνιο. Σοφός ήταν και ο Μέγας Αντώνιος, αλλά ήτανε αγράμματος. Αγράμματος τελείως ήταν. Και πήγε στην έρημο και πάλεψε 50, 60, 70 χρόνια στήθος με τον διάβολο και νήσε τον διάβολο και ανεδείχθη Μέγας Ήρωας της ερήμου και έκανε θαύματα και το όνομά του ήταν περιλάλητον. Κάτι οι σοφοί που ήταν στην Αλεξάνδρεια δεν μπορούσαν να χωνέψουν τη δόξα ενός αγραμμάτου. Πώς αυτός ο αγράμματος απέκτησε τέτοια μεγάλη φήμη? Έκανε λοιπόν παρέα, πέρασαν τον Ήλο ποταμό και πήγαν στο ασκητήριό του να συναντήσουν τον Μέγα τον Αντώνιο για να τον κοροϊδέψουν. Και του είπαν αυτοί στο Μέγα Αντώνιο, λέει, κύριε στην Αλεξάνδρεια που είμαι, θα λέει, έχουμε μια βιβλιοθήκη, λέει,
από τις σπουδαιότερες βιβλιοθήκες στον κόσμο. Χιλιάδες βιβλία, παπύρους, περγαμινάς κλπ. Και εμείς διαβάζουμε, λέει, διαβάζουμε τα βιβλία και γίνηκαμε σοφοί. Εσύ, λέει, εδώ στην έρημο που σε λέει, ποιο βιβλίο διαβάζεις? Ο Αντώνιος Αφήντησε, λέει, έχω ένα βιβλίο που εσείς δεν το έχετε διαβάσει ποτέ στη ζωή σας. Ένα βιβλίο που έχει χιλιάδες σελίδες. Ένα βιβλίο με κάτι εικόνες απερίγραφτες. Ένα βιβλίο που και χίλια χρόνια ζήσω στην έρημο, δεν θα τελειώσω να το διαβάζω. Μπα, κάνανε αυτοί οι σοφοί. Εσύ, λέει, βιβλίο, σε ξέρεις γράμματα. Κι όμως το βιβλίο αυτό το έγραψε ο Θεός. Και είναι μπροστά μας. Και με τα χέρια του έδειξε τη φύση ολόκληρο, το φυσικό κόσμο. Ο φυσικός κόσμος, να η τηλεόραση. Η έγχρωμος τηλεόραση. Ναι, τα βουνά εκείνα τα ψηλά, τα πανίψηλα, που νομίζω ότι αγγίζεις επάνω τα αστέρια του ουρανού. Περνούσα τις ημέρες αυτές από τα Τέμπη. Τι μαγεία, τι υψηλό πράγμα. Να βλέπεις τον Όλυμπο χιονισμένο πάνω ψηλά. Τα χιονισμένα βουνά. Η κάμπη που τώρα την άνοιξη είναι στρωμένη με πράσινο. Και νομίζεις κανείς ότι κάποιος άρχοντας της γης έστρωσε πάνω στη γη ένα περσικό τάπητα από πυκνό χαλί. Χαλί πέρα, στρωμένο πέρα ως πέρα. Τα ποτάμια που κυλούν ακατάπαυστα και αιώνες τα ρεύματά τους μέσα στις βαθιές θάλασσες. Οι λίμνες, οι χαριτωμένες λίμνες επάνω εκεί στην περιφέρειά μου, είμαι Μητροπολίτης, είναι Μητροπολής μου, εγώ την ονομάζω τη Μητρόπολη, Μητρόπολη των πέντε λιμνών. Εύσοχα πράγματα. Με κάτι μικρά πουλιά σπάνια που δεν υπάρχουν σε όλη την υδρογειοσφαίρα και τα έχουν μετρήσει. Είτε κάποιος Γερμανός και κάθισε εκεί πέρα δύο ολόκληρα χρόνια και κοίταζε τη λίμνη και θαύμαζε τη λίμνη και έλεπε τα αυτά. Τα μικρά αυτά πουλιά, τους πελεκάνους, μικρούς πελεκάνους, να σηκώνονται επάνω. Τύφλα να έχουν τα σμήνι που περάσανε στην Εθνική Όρτη, τα σμήνι που περάσανε, άλλα σμήνι, να περνούν κατά σμήνι έτσι. Σμήνι. Ποιος τα δει, Θεέ μου. Εδώ να ξεκινήσανε από κάτω εκεί, από κάτω να χαιρετήσουν την Εθνική Όρτη και δύο αεροπλάνα πέσανε. Αυτά δεν πέφτουνε, βαδίζουν έτσι, ψηλά. Ένα θαύμα, ένα ουράνιο. Ποιος τους δικά, ποιος τα κυβερνάει. Οι λίμνες λοιπόν, με όλη την χλωρίδα τους, ναι, τα δέντρα, τα μυριάδες δέντρα που λυγίζουν τους κλόνους των, τα κλαδιά τους από τους καρπούς, τα άνθη που σκορπούνε την ευωδία τους, τα πουλιά που κελαϊδούν, η θάλασσα μεγάλη και απέραντος, με τα εκατομμύρια ψάρια που έχει μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν το φυσικό κόσμο. Έγχρωμος. Και τη νύχτα, ό,τι νύχτα. Κάποιος συναντήθηκε σε ένα βαγόνι, ένας χριστιανός με έναν άπιστο, πολύ άπιστο. Και λέει, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Λέει, εσύ έχεις καμιά απόδειξη? Έβγαλε το ρολόι του, ήτανε μεσημέρι. Λέει, περίμενε, θα σου πω εγώ. Περίμενε, δυο, έγινε τρεις, έγινε τέσσερις, έγινε πέντε. Λέει, πού είναι η απόδειξή σου? Όταν πλέον έγινε μεσάνυχτα, τον βγάνει από το βαγόνι, τον πάει επάνω, του δείχνει τα άστρα του ουρανού και του λέει, να η απόδειξη. Δύο πράγματα αποδεικνύουν ότι υπάρχει Θεός. Τα σπουδαιότερα απ' όλα. Το ένα είναι τα άστρα του ουρανού. Και το δεύτερο είναι η φωνή της συνείδησής μας. Το γνώστησα αυτό μέσα στην καρδιά μας. Αυτά. Ακατανίκητα. Μα και οπονούν οι άπιστοι. Κι αν ακόμα γκρεμίσουν όλες οι εκκλησίες, ο πολυέλεος, τον πολυέλεο εκείνο δεν μπορώ να τον πλησιάσω. Είναι ακίνητος, ζυγισμένος έτσι. Έτσι ζυγισμένος, τον ζύγισε εκείνος. Λοιπόν, σε παρακαλώ και πάνω ένα μικρό παιδάκι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε αυτή την έγχρωμο ταινία, όλα αυτά. Ένα μικρό πράγμα, σας είπα για το άτομο, μια πέτρα.
και μέσα στην πέτρα ένας ήλιος. Μα γύρω το με μιγκάκι. Θεέ μου, Θεέ μου, και το με μιγκάκι, που το βλέπεις να κατεβαίνει κάτω στη γη, να ανοίγει ολόκληρες φωλιές, να ανεβάζει επάνω το σιτάρι, και για να μην φυτρώσει το σιτάρι κάτω στη γη, το λέει ο Βασίλειος, το λέει αυτό, για να μην φυτρώσει το σιτάρι κάτω στην επάνω, γιατί αν το έχει κάτω με στην υγρασία σε αποθήκες, θα γίνουν σε αποθήκη από αυτό. Όπως το μαζεύεις κουκκί, 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 θα γέμιζε κάτω τα μπάρια του, τα μεταφυτρώνανε και το πνίγανε, θα γίνονταν λουλούδι φυτά. Τι κάνει αυτός, τι κάνει. Το βγάνει το σιτάρι έξω και το κόβει σε δύο. Γκραπ, 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 γκραπ και δεν μπορεί να φυτρώσει. Ποιος δίδαξε αυτό το μεριγκάκι αυτή τη σοφία? Ποιος δίδαξε το μεριγκάκι αυτό να περπατάει ολόκληρο χρόνο? Κοίταζε, λέει, ένα μεριγκάκι. Μεριγκάκι κοίταζε. Ένα μεριγκάκι που είχε πιάσει για ένα κουκί. Και προσεπάθησε να το ανεβάσει ψηλά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, 75 φορές απέτυχε. Στην 76 φορά την ανέβασε πάνω. Ήθη προς το μήνυμα και οκνηρέ, πήρε στο μνημείο εσύ ο ντεμπέλης που δεν κάνεις καμιά δουλειά, να δεις την επιμονή αυτήν, τη θαυμασία επιμονή ενός μήνυγκος. Μα τι να πει κανείς για εκείνη την μέλισσα που είναι ένα μικρό έντομο και αυτό είναι μυστήριο των μυστηρίων, που ποιος αρχιτέκτονας, τι πολυτεχνείο, τι φλαπο πολυτεχνείο. Έφτιασε το στερεότερο πράγμα το οκτάγωνο και το κρεμνάει εκεί. Τι τέχνη, τι επιστήμη. Και να φτιάχνει το γλυκύτατο μέλι, το τόσο ωφέλιμο και θεραπευτικό μέλι. Ένας σοφός Βέλγος, Μέτερλινγκ, διάβαζε 30 χρόνια τη μέλισσα, τίποτα άλλο. Κάτσε τη μέλισσα. Και αφού τη μελέτησε 30 χρόνια τη μέλισσα, έγραψε ένα σπουδαιότατο βιβλίο περί μελίσσης. Και στο τέλος λέγει, Θεέ μου, εδιάβασα το δημιουργημά σου τη μέλισσα. Έλυσα μερικά προβλήματα τα οποία δημιουργεί, προκαλεί η μελέτη της μελής, αλλά ακόμα υπάρχουν κι άλλα, λέει. Τα αφήνω στις νέες γενεάς τα προβλήματα. Μια μέλισσα δημιουργεί μυστήρια στον άνθρωπο. Όλα λοιπόν αυτά τα πράγματα του φυσικού κόσμου είναι η έγχρωμος τηλεόρασης. Έχεις τηλεόραση μπροστά σου, άνθρωπο. Έβγα έξω. Απέλαψε από το μεγαλείο του Θεού και κλείσε αυτές τις απέσιες τηλεοράσεις οποίες έχεις. Σας έδειξα τη μία τηλεόραση. Είναι η αυτοεξέταση υπό το λαμπτήρα της σειράς εξομολογήσεως. Έδειξα τη δεύτερη τηλεόραση, η οποία είναι ο φυσικός κόσμος. Φυσικός κόσμος. Και τώρα θα σας δείξω μια άλλη τηλεόραση, που ξέρω ότι την έχετε κλειστά. Αλλά πρέπει να την ανοίξετε. Πρέπει να την ανοίξετε. Και αλλήμωνα να την ανοίξετε. Πλύνω τα σχήρας μου. Καθαρόσιμη από το αίματος του. Ποια είναι η τρίτη τηλεόραση? Η τρίτη τηλεόραση είναι η Αγία Γραφή. Η τρίτη τηλεόραση είναι η Αγία Γραφή. Μάλιστα. Μάλιστα. Τηλεόραση. Άμα την ανοίξεις, όχι απλώς να τη διαβάσεις σαν ένα μυθιστόρημα, ξαπλωμένος στο κρεβάτι σου και χασμοδιώντας και καπνίζοντας. Όχι έτσι. Άμα τη διαβάσεις σαν ένα βιβλίο νιαρό που γράφηκε από τον ουρανό, τότε θα αισθανθείς μέσα να ανοίγει ένας κόσμος, απέραντος κόσμος, ουράνιος κόσμος, θαυμάσιος κόσμος, θεσπέσιος κόσμος. Σαν να βλέπεις μια κινηματογραφική ταινία που αρχίζει από το μηδέν, από τα νεφέλας, από τη γη την ακατασκεύαστη, να προχωρεί, να εξελίσσεται, να προχωρεί μέσα στους αιώνας, να παρουσιάζει πρόσωπα ποικίλα, γεγονότα ποικίλα, θαύματα διάφορα, άνδρας και φυσιογνωμίας μεγάλος, και να φτάνει μέχρι το τέλος συντελείας των αιώνων και να φτάνει εις την αλλαγή της, που θα πέφτει αλλαγή, θα πέφτει αλλαγή της γης, όχι καταστροφή. Δεν καταστραφεί το σύμπαν. Θα γίνει μεταλλαγή. Θα γίνει αλλαγή. Ένα ατόμο ερυπείου οφθαλμού. Μέχρι τώρα το εξηγούσαν αυτό. Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν οι διάφοροι ερμηνευτές. Αλλά τώρα εξηγείται. Ένα ατόμο.
Ένα ατόμο, ένα ποιος θα δει. Ον τρόπον το άτομα διασπάται και δημιουργείται ένας ήλιος λαμπρός, έτσι μέσα σε ένα κλάσμα λεπτού θα γίνει αλλαγή του σύμπαντος. Ον τρόπον μέσα στο μικρό άτομο, το οποίο είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος. Αυτή λοιπόν η ταινία που αρχίζει από πέρα και προχωράει και φτάνει μέχρι το αμήν, μέχρι άρχου Ιησού Χριστού, Χριστέ, ακούονται μέσα σε αυτό φωνές πολύβοες, πολλές φωνές ατόμων, εθνών, γενεών, προσώπων, καταστάσεων, ρευμάτων, πολλές φωνές, τρεις φωνές ακούονται. Οι άνθρωποι του παλιού κόσμου που ζούσαν μέσα στο σκότος και μέσα στην Άβυζον λέγανε θα έρθει ο λυτρωτής. Όταν για πρώτη φορά επήγανε οι άνθρωποι στην Αμερική και παρουσιαστήκαν οι άγριοι. Τι τους είπαν τους πρώτες κουβέντες με τα ρεύματα? Ήρθε. Λέει ποιος? Ήρθε κάποιον περιμένουμε. Κάποιον περιμένουμε. Η ιδέα ότι θα έρθει η λυτρωτή του κόσμου ήταν σκορπισμένο σε όλο τον πλανήτη. Και σε αυτούς ακόμα τους μακράν εκεί μέσα οι θεσσαρίμους και μέσα. Θα ήθελε. Και όταν τους είπανε ότι ήρθε, δόξα το Θεό ήρθε. Ποιος? Ο Χριστός, τους λένε. Ήρθε. Ακούτε, θα έρθει. Η δεύτερη φωνή δεν είναι πλέον φωνή ανθρώπων. Είναι φωνή αγγέλων και αρχαγγέλων. Ήρθε. Μην θαυμάζετε τότε ο άνθρωπος επάτησε το φεγγάρι. Θαυμάζετε ότι ο θεάνθρωπος, η πόλη του θεάνθρωπου, επάντησε επάνω στη γη. Ήρθε και νέος κόσμος και νέα ιστορία και νέα ρεύματα δημιουργήσαν από την ημέρα εκείνη. Ήρθε, δόξασε το δείξανε το φως. Και τώρα μια τρίτη φωνή ακούεται από τα στήθη των πονεμένων ανθρώπων. Έρθε, έλα θα έρθεις. Και όσον βέβαιον είναι ότι επάντησε επάνω στη φρούδα της γης ο Χριστός. Τόσο βέβαιον είναι ότι θα έρθει. Αλλά με μια κλασική διαφορά. Ποια διαφορά? Την πρώτη φορά ήρθε καθήμενος, το λέγει σήμερα ο Απόστολος. Ποιος θα το πει? Καθήμενος επί θρόνου χάριτος. Θρόνος χάριτος είναι ο Σταυρός. Τέκνον αυθεντές σε αμαρτή. Μη φοβάσαι, έλα. Όχι αυτά που έκανες. Διπλάσια, τριπλάσια, πενταπλάσια, εκονταπλάσια. Έλα. Τέκνον αυθεντές σε αμαρτή. Και όπως η φωτιά δεν μπορεί να νικήσει τη θάλασσα, αλλά η θάλασσα νικάει τη φωτιά, έτσι και το πέλαγος της φιλανθρωπίας του Χριστού νικάει τα αμαρτήματα όλης της ανθρωπότητας. Τώρα ήρθε τότε ως θρόνος χάριτος, τώρα θα έρθει ως θρόνος κρίσεως, παγκοσμίου κρίσεως. Η γραφή μέσα, ανοίγεις τη γραφή, δεν σου κάνει καρδιά να την κλείσεις. Τι έχεις, τι αισθάνεσαι? Θα αναφέρω ένα παράδειγμα πάλι του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Μέγας Αντώνιος εδώ στην έρημο είχε προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η φήμη του είχε φτάσει μέχρι τα Ανάκτορα. Μέχρι το Μέγα Κωνσταντίνο είχε φτάσει. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος που συναισθάνονται την αμαρτωλότητά του, και αν ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι στον Παράδεισο, είναι στον Παράδεισο όχι διότι υπήρξε Άγιος υπό την κοινή έννοια, υπήρξε Άγιος ουδής, μετανόησε τόσο πολύ όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος τα τελευταία σήμερα στη ζωή του. Λοιπόν, ακούοντας τη φήμη ο Μέγας Κωνσταντίνος, του έκανε ένα γράμμα και τον παρακαλούσε μες το γράμμα: όσοι επάτε, προσέχουν και για μένα τον βασιλέα που κυβερνώ τον κόσμο. Έκανε ένα γράμμα. Πήρε ταχυδρόμος, υπεύς στην Αλεξάνδρεια με το γράμμα χρυσοδεμένο, και εντώντας το άλογο ο Αγγελιοφόρος τρέχει στην έρημο. Μαζεύτηκαν οι καλόγεροι. Εδώ στην έρημο Αγγελιοφόρος του βασιλιά, πασπίστου του βασιλιά, κατέβαινε από το άλογο, λέει: έχω να σας δώσω, μεταφέρω στον Μέγαν Αντώνιον μια επιστολή από τα Ανάκτορα, τη στέλνει ο βασιλιάς. Καλά όλοι οι καλόγεροι ότι ξιώθη ο βασιλέ, ο Μέγας Αντώνιος, επιστολής γραμμένης από το χέρι του Μεγάλου Κωνσταντίου. Την πάνε. Μόλις την πήρε ο Μέγας Αντώνιος, την άφησε.
Όχι όπως εμείς που άμα πάρουμε κανένα γράμμα, κοιτάξτε, έρχονται πολλά γράμματα, τα κοιτάζομαι. Άμα δούμε κανένα γράμμα και είναι από τον Υπουργό. Τα άλλα τα φτωχαδάκια, δεν τα κοιτά, ανθρώπινα πράγματα αυτά. Σου λέει αμέσως, άμα δείτε απ' έξω σφραγίδα, Υπουργείου, Πρωθυπουργού, Γραφείου Πρωθυπουργού και άλλους, αν ανοίξω εδώ τι γίνεται τέλος πάντων και λοιπά. Λοιπόν, τέτοιο γράμμα δεν του πήρε αμέσως να τα ανοίξει, να τα ανοίξει, να το διαβάσει. Πάψε. Πέρασε μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες. Τίποτα. Αδιαφορία τελεία. Δεν τον περιφρονούσε το βασιλιά ο Μέγας Αντώνιος, αλλά ήθελε να το διδάξει ένα μεγάλο μάθημα. Ποιο μάθημα? Του είπε, μα λέει, δεν ανοίγεις την επιστολή που σου έστειλε ο βασιλιάς. Αχ, λέει, παιδιά μου, λέει. Μια επιστολή μας έστειλε ο βασιλιάς και έχετε αγωνία να τη διαβάσουμε. Και μας έστειλε ο Άγιος Βασιλιάς ο Θεός μια επιστολή, την Αγία Γραφή, και κανείς δεν τη διαβάζει. Όσο ενδιαφέρον έχεις να ανοίξεις, ήμουν στρατηγικός ιερεύς. Και πάνω στα ψηλά βουνά που ανέβηκα, εκεί που επέφτανε τείχη της Ελλάδος, πήγα μια μέρα σε ένα φυλάκιο και είδα ένα παιδί σκυμμένο και είχε μια επιστολή από τη μάνα του, από κάτω, από τη μοριά, και ήταν σκυμμένος και διάβαζε και διάβαζε και διάβαζε. Δεν πήρε είδηση. Εγώ κατάλαβα. Του λέω, τι διαβάζει, παιδί μου? Αχ, λέει, τη μανούλα μου, λέει. Το έχω διαβάσει 10 φορές, το διαβάζω 11 φορές. Άνθρωπε! Άνθρωπε! Την επιστολή της μάνας το διαβάζεις, καλός πράτης! Την επιστολή του Χριστού μας δεν διαβάζεις! Τηλεόραση. Είναι τηλεόραση η Γραφή. Έχουν, παρουσιάζουν. Πόσα ωραία πράγματα. Είσαι, θέλεις να ακούσεις τραγούδια? Όχι αυτά τα τραγούδια. Πέρασε τώρα κάποιος εδώ πέρα, πήρε μεγάλο όνομα, ο τραγουδάει όμορφα. Θες να ακούς τραγούδια που να σε πάρουν κάτω από τη γη, να σε ψώσουν μέχρι γαλαξίες. Άνοιξε να διαβάσεις τα ολόγλυκα τραγούδια που έκανε ένας βοσκός, που έκανε ο Δαβίδ. Διάβασέ τα. Είσαι σκεπτικός και σκέπτεσαι και λες, μα πώς θα έκανε ο Θεός? Υπάρχουν πολλά παράξενα στον κόσμο. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εγώ ζω με το Ευαγγέλιο, δυστυχώ υποφέρω. Ο άλλος εκεί πέρα με τις ατιμίες, με τις κλοπές, καθορθώ είναι πλούσιος και ισχυρός στον κόσμο και εγώ διαρκώς διωκόμενος. Σε ενοχλεί το μεγάλο ερώτημα? Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι το κακό είναι τον κόσμο. Αφού πρέπει το κακό είναι στον κόσμο, το κακό είναι στον κόσμο. Θες να λύσεις αυτό το πρόβλημα το φιλοσοφικό που δεν μπορούσε να το λύσει ο Σωκράτης? Τότε άνοιξε τον Ιώβ. Και εκεί μες στον Ιώβ θα λύσει την απάντηση. Και όταν ακούσεις από τον Ιώβ θα ακούσει το τέλος που είναι στη Θεία Λειτουργία είναι. Κάθε φορά που γίνεται λειτουργία ακούεται η φωνή του Ιώβ, ακούεται. Ή το όνομα κυριοβλογημένων από τον νυν και έως το όρος. Είσαι σκλαβωμένος, σκλάβα πατρίδα είσαι. Θες να πάρεις ηρωικό φρόνημα και να παλέψεις και να δώσεις την πατρίδα? Διάβαζε τους Μακαρέους. Να δεις εκεί πέρα μια φούχτα ανθρώπων πώς κατόρθωσαν να συντρίψουν τα σαλίσια της Ελίας. Αγαπάς τη Λευτεριά? Λευτεριά αγαπάς? Αν αγαπάς τη Λευτεριά, σου συνιστώ να διαβάσεις τον Απόστολο Παύλο, την προς Γαλάτας επιστολής, που είναι βροντόπονο κήρυγμα ελευθερίας. Τη ελευθερία η Χριστός που μας ελευθέρωσε, στήκεται και η πάλιν ζυγό δουλεία ενέχεστε. Θέλεις, είσαι θλιμμένος, τα δάκρυά σου στάζουν, κανείς δεν σε παρηγοράς στον κόσμο, άνοιξε τη Γραφή και θα ακούσεις. Εν τον κόσμο θλίψη λέξετε, αλλά θα ρασείτε εγώ νίκηκα τον κόσμο. Κλαις πάνω στον τάφο της μάνας σου, του πατέρα σου, των προσφυλών σου προσώπου και τα δάκρυά σου είναι, άνοιξε την επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς. Αδερφοί, μην λυπήστε, καθώς και οι λυπήμοι έχουν ελπίδα. Θέλεις να δεις μια καινούργια πολιτεία? Θέλεις να ακούσεις το αργότερο κήρυγμα των αιώνων? Σε παρακαλώ, άνοιξε το Ευαγγέλιο, το καταμαθαίον Ευαγγέλιο, και διάβασε το 5ο, το 6ο, το 7ο, όπου υπάρχει εκείνη η επιόρος ομιλία, το θαύμα των θαυμάτων του Χριστού μας. Μα ουτοπίες!
Τι είπε! Δεν μου το πείτε! Τι είπε! Δεν το πείτε! Άνοιξε τότε τα σπράξερα από τώρα! Να δεις ότι αυτή η κοινωνία που ρωματίστηκε ο Χριστός δεν είναι ουτοπία, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ουρανός, η γη είναι ουρανός για τον Αποστόλων και δύναται να γίνει. Νέα τάξη πραγμάτων, αλλαγή ριζική. Μάλιστα, θέλεις να διαβάσεις τα πάθη του Χριστού, να δεις τα πάθη του Χριστού, τα συγκρονιστικότητα πάθη του Χριστού. Πότε αν τα παρουσιάζουν οι άγριοι, όταν μιλούν κάτω στους αγρίους, κάτω στον Ήρω ποταμό, όπου είναι οι άγριοι για πρώτη φορά μιλούν για τα πάθη του Χριστού, οι Απόστολοι βλέπουν τους αγρίους να κλαίνε, να κλαίνε, να κλαίνε, να συγκλονίζονται ολόκληρο γιατί υπέφερε ο Χριστός. Και από βράχο να σε, θα κλονιστείς ακόμα, άμα διαβάζεις τα πάθη του Χριστού. Μη πας, σε παρακαλώ, τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα, σε κάτι θέατρα και κινηματογράφους που εκεί μέσα ανοίγουν και παρουσιάζουν έργα τα πάθη του Χριστού μας, όπως προ 2-3 ετών εδώ στην Αθήνα, εκεί πέρα στην Αμερική δεν ξέρω, ένας Εβραίος έφτιασε μια ταινία για να γελιοποιήσει τον Χριστό, να παρουσιάσει τον Χριστό από τα σύννεφα, από τα άθρα, μέσα στον βούρκο της ατιμίας. Να παρουσιάσει τον Χριστό, Θεέ μου συγχωρεσέ με, ως ένα ερωτήρων άνθρωπο, ως ένα τεντυμπούι, ως έναν άνθρωπο ο οποίος αρέσκεται με τα συντονάσκια διασκεδάσεις, να γαλετοκοπάει εν μέσω διαφθαρμένων γυναικών. Ήταν το σούπερ στάρ. Αλλά προς τη μήνα εδώ της Αθήνας, ότι πήγα στον κινηματογράφο και τον διέλυσε τον κινηματογράφο. Και κάτσανε στο δόντι των κατηγορουμένων και γιώθησαν οι ήρωες αυτοί, οι οποίοι διαμαρτύρησαν για το έσχος αυτό. Λοιπόν, ύστερα από 2 χρόνια πάλι ξανάρχεται το σούπερ στάρ, τα πάθη του Χριστού. Ξανάρχεται. Και πού θα παιχθεί αυτή τη φορά? Δεν το βάλει το μυαλό σας. Χριστιανοί μου και χριστιανές μου, μικροί και μεγάλοι, ασπρομάλι γέροντα και μικρά παιδιά, το μυαλό σας δεν το βάζει πού θα παιχθεί το σούπερ στάρ. Δεν το βάζει πού θα παιχθεί. Όχι στα κεντρικά θέατρα, κινηματογράφους. Θα παιχθεί το σούπερ στάρ, η βλασφημία αυτή του πνεύματος του Αγίου, θα παιχθεί μέσα στην αίθουσα της Θεολογικής Σχολής των Αθηνών. Δηλαδή, οι νέοι φοιτητές που δεν πιστεύουν τίποτα, οι νέοι φοιτητές, θυμάμαι τα χρόνια, τα προ-50 χρόνια που ήμουν φοιτητής, τα παιδιά τα πτωχά που είχαν μαζευτεί από όλη την Ελλάδα και είχαν πνευματικούς πατέρας, αξίους και καθηγητάς μεγάλους και υψηλούς, ραπίζανε όποιο φοιτητή τολμούσε άλλη σχολή να πει ότι δεν υπάρχει Χριστός. Και τώρα οι περισσότεροι άθλοι και άπληστοι είναι συγκεντρωμένοι μέσα στη θεολογική σχολή. Λοιπόν, εκεί, μέσα στη σχολή τη θεολογική θα επεκθεί το έργο αυτό. Δηλαδή εκεί που θα βγουν αύριο παπάδες, θα βγουν δεσποτάδες, θα βγουν ιεροκήρυκες, θα βγουν πρόσωπα ιεραποστολικά για να διαδώσουν την ουσία του Χριστού μας. Σε αυτού φτάσαμε. Λοιπόν, αλλά το μόνο ελεκτικό στοιχείο που είχε το κήρυγμα του Ευαγγελίου ήταν αυτό. Το άλλο υπόλοιπο του κηρύγματος ή το επικοδομητικό. Τελείωσα, αγαπητοί μου χριστιανοί. Σας συνιστώ, τελειώνοντας, επανέρχομαι στο σύνθημα. Κλείστε την τηλεόραση του διαβόλου. Και για ένα άλλο ακόμα λόγο. Εκτός από τους λόγους εκείνους του οποίους είπαμε στο προηγούμενο, υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Ότι οι αρχαίοι προγονείς μας έλεγαν, χρόνου φίδου, να λυπήσετε ο χρόνος. Άνθρωπε, θα δώσεις λόγο για τα δευτερόλεπτα του χρόνου. Πώς περνούν τα δευτερόλεπτά σου εδώ στον κόσμο. Κι όμως η τηλεόραση είναι χρονοφάγος. Τρώει το χρόνο. Μετρήσανε. 10 ώρες, 15 ώρες, 8 ώρες, 7 ώρες, 5 ώρες, 3 ώρες για τον διάβολο. 3 ώρες, 5 ώρες, 10 ώρες για τον διάβολο. Θεέ μου. Ζήσε λοιπόν αυτήν την τηλεόραση και από τις 10 ώρες που μέχρι τώρα τα μάτια σου και τα αυτιά σου βλέπανε τα έργα του διαβόλου, τώρα άνοιξε, πάτησε τα γιασμένο σου δάχτυλο, πάτησε την καινούργια τηλεόραση, κάνε το σταυρό σου, πάρε ένα χαρτί, ρίψε μια ματιά στον εαυτό σου, σημείωσε τα αμαρτήματά σου και πει να βρεις ένα γέροντα πνευματικό, γονάτισε μπροστά του και πες του τα πνευματικά και θα ανοίξει τηλεόραση. Και θα δεις τον εαυτό σου και θα πεις δόξα σε ο Θεός.
Άνοιξε κατόπι την έγχρωμο τηλεόραση. Έβγαζε την εκστοχή και δες τα μεγαλεία του Θεού. Και πες και εσύ, όσο μεγαλείς έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Και τη νύχτα έβγα πάνω, ή πήνε στο στροσκοπείο επάνω, και ρίψε μια ματιά στον ουρανό επάνω, και πες ουρανή διηγούνται δόξα Θεού, πίστη χειρών, μπαίνει το στερεόμενο. Και τέλος, τέλος, εδώ επιμένω. Άλλοι 10 ώρες τηλεόραση. Εδώ, πίεσε τον εαυτό σου. Προτού να κοιμηθείς, προτού ο ύπνος καλύψει τα βλεφαρά σου, προτού πιάσε να διαβάσει. Διάβασε. Και άμα αρχίσει να διαβάσει την εγγραφή από αρχής μέχρι τέλους, και δόξα τω Θεώ υπάρχουν θαυμάσιες πρακτικές ορμηνείες καλών θεολόγων και ιεροκηρύκων της πατρίδος μας, όταν τα διαβάσεις αυτά, θα δεις τότε ότι υπερμέλει και κυρίων, ότι τα λόγια σου, Κύριε, είναι γλυκύτερα από το μέλι και από το κυρίων. Τα αυτά, αγαπητοί μου, είχα να σας πω, Κύριε. Είδατε λοιπόν ότι υποδείξαμε ότι δεν είναι μόνο μία άρνηση ο χριστιανισμός, ότι είναι μία θέση, και σας συνιστώ λοιπόν σήμερα και θέλω να πιστεύω ότι με όση προθυμία και ζήλων και αυταπάρνηση εκείσετε στις θεωράσεις σας, θα ήταν αρνητικό το κήρυγμα. Θα ήταν αρνητικό το κήρυγμα εάν το ριζόμουν μόνο στο σύνθημα κλείσεις θεωράσεις. Θα είναι όμως θετικό το κήρυγμα και αποτελεσματικό το κήρυγμα και επικοδομητικό το κήρυγμα και ωφέλιμο το κήρυγμα, διότι σας συνιστώ, ανοίξτε τις καινούργιες θεωράσεις. Πρώτη φορά έρχονται στην Ελλάδα. Είναι ωραιότατες. Διαδώσετε τις. Δωρεάν. Μια τηλεόραση έχει πόσο. Έχει 15, 20, πόσο έχετε. Λοιπόν, αυτή η τηλεόραση. 100 δραχμές, 50 δραχμές. Πάνθινη τηλεόραση. Πάνθινη. Όλα αυτά. Τα φθηνά πράγματα και τα ουράνια πράγματα έχουμε. Και εύχομαι στον Κύριο ημών στον Χριστόν, ώστε όλοι μας να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής. Και από ερπετά που ήμεθα, ερπετά μας έκανε. Η τηλεόραση της γης, η τηλεόραση του διαβόλου, η τηλεόραση των γυμνών, μας έκανε ερπετά της γης, σκουλίκια της γης. Αλλά οι τηλεόρασεις αυτές που συνιστώ, εις όλους σας, θα μας κάνουν αετούς, κρυσαετούς, να πετούμε στις σφαίρες του ουρανού. Και τώρα, στο τέλος, θα σας μοιράσω όσοι από εσάς επήρετε την προηγούμενη σπίθα που λέει κλείζει τις τηλεοράσεις και πάλι τις τηλεοράσεις, πάλι ετυπώσαμε, εξαντλήθηκε αυτή η τηλεοφύλλο της τηλεοράσεως και κάποιος καλός χριστιανός αγόρασε το χαρτί και τυπώνεται πάλι σε άλλες 50.000 να τις σκορπίσουμε στην υπόλοιπη πατρίδα. Λοιπόν, όσοι από εσάς έχετε ανάγκη να πάρετε κι άλλες τηλεοράσεις, να τις μοιράσετε από σπίτι σε σπίτι, μπορείτε να πάρετε και 5 και 10 και όσες θέλετε. Ο άνθρωποι των τριών τηλεοράσεων, αγαπητά μου και προσφυγή πνευματικά τέκνα, διαδώσατε στην Ελλάδα ολόκληρο τα τρεις τηλεοράσεις. Ιεράν εξομολόγηση, παρατήρηση του ουρανού και της γης, τα θεάματα του κόσμου και την Αγία Γραφή και από εδώ και μπρος. Σας βάζω κανόνα. Κανόνα σας βάζω. Με πετραχύλι και πετραχύλιο. Από εδώ και μπρος μισή ώρα θα ανοίγετε την τηλεόραση. Μισή ώρα θα διαβάσετε. Δεν θα κοιμάστε. Νησική μπορεί να κοιμάστε, νησική μπορεί να πέφτετε. Αλλά χωρίς γραφή, όχι. Μισή ώρα από εδώ και μπρος θα διαβάσετε την Αγία Γραφή.